Το 1941 του Μάη, ένα μεσημέρι λοιπόν, βλέπω να έρχονται μαζί με τον πατέρα μου 15 άτομα όλα οπλισμένα. Έμαθα λοιπόν ότι οι Άγγλοι είχαν την άποψη ότι οι Γερμανοί, οι οποίοι είχαν καταλάβει την υπόλοιπη Ελλάδα, θα ερχόταν στην Κρήτη και θα χρησιμοποιούσαν την Ίδα για να τη χρησιμοποιήσουν ως βάση, δηλαδή να προσγειωθούν γερμανικά αεροπλάνα και με βάση την Ίδα να κατεβούν και να καταλάβουν όλη την Κρήτη. Αυτή ήταν η άποψη των Άγγλων, οι οποίοι ήρθαν εδώ και βρήκαν 70 Ανογιανούς και τους εμοίρασαν τα 70 όπλα, με στόχο να αποτελέσουν τη φρουρά της Νίδας. Εκτός από την ευθύνη να αποτελέσουν τη φρουρά και να εμποδίσουν οποιαδήποτε προσγείωση αεροπλάνο, τους ανέθεσαν να βάλουν και εμπόδια μέσα στο λάκκο και έκαναν τους λεγόμενους ανθρωπόλοιπους. Είχε γεμίσει ο λάκκος από σωρούς από πέτρες 1,5-2 μέτρα σε διάφορα σημεία, οι οποίοι ήταν και ογκώδεις να αποτρέψουν οποιαδήποτε προσγείωση αεροπλάνου. Στο οροπέδιο της Νίδας, ο Βρετανός αρχαιολόγος Τζον Πέντλεμπερι είχε φτιάξει μητάτο μέσα στο οποίο είχε κρύψει 150 περίπου όπλα και πυρομαχικά, τα οποία μοίρασε λίγο πριν από τη μάχη της Κρήτης. Τα πράγματα δεν ήρθαν έτσι. Οι Γερμανοί δεν ήρθανε στην Ίδα να την κάνουν και πληροφορούνται αυτοί οι 70 ότι οι Γερμανοί πέφτουν στο λαζιμά. Αμέσως βέβαια κινητοποιήθηκανε από εδώ, πήρανε τα τουφέκια, κατεβήκανε κάτω, πήρανε και όσους άλλους είχαν όπλα και πήγανε στο Λατζιμά. Εκεί παρέμειναν και πολεμούσαν τους αλεξιπτωτιστές από την πρώτη μέρα μέχρι το τέλος που κατέλαβαν την Κρήτη και αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Εκεί βέβαια είχαν συγκεντρωθεί και πολλοί μυλοποταμίτες και στο τέλος το αποτέλεσμα της μάχης των 10 ημερών ήταν να σκοτωθούν 51 άτομα, μέσα στα οποία και 4 ανογενεί. Στην Κάνδανο, στους Λάκους, Φουρνέ, Σκηνέ, Βατόλακο, Αλικιανό, στον Γαλατά, στις Μουρνιές, στο Θέρισο, στα Περιβόλια, στο Λατζιμά και στην Ίδα, συγκροτήθηκαν ομάδες και ρίχθηκαν στην πάλη με τους αλεξιπτωτιστές. Οι απώλειές τους ήταν βαρύτατες, αλλά από τα λάφυρα που άρπαξαν μπόρεσαν να οπλιστούν. Τη νύχτα, μετά την πρώτη ημέρα της μάχης, ήταν έτοιμη για τον αγώνα της επόμενης. Μέσα στο σπίτι μας είχαμε μια κρύπτη και όταν ήρθε ο πατέρας μου από τη μάχη του Λατζιμά εκρατούσε και ένα αλεξίπτωτο, πράσινο μάλιστα, το οποίο επήγαμε, ήταν η Κρήτη ασφαλής και το βάλαμε εκεί. Αλλά εγώ εφοβούμουνε, διότι εμάς οι Γερμανοί όταν ερχόταν μάζευαν τους μεγάλους και εμάς τα παιδιά, μας αφήνανε και κυκλοφορούσαμε ελεύθερα και τριγύριζα από το σπίτι και κάθε φορά που μπαίνανε οι Γερμανοί μέσα έλεγα «Θεέ μου, θα κρατούνε το αλεξίπτωτο», γιατί αυτό τι σήμαινε, σφαγή όλης της οικογένειας.
μετά ακολούθησε αμέσως η αντίσταση, άρχισαν να οργανώνονται οι αντάρτικες ομάδες. Οι πρώτες ένοπλες αντιστασιακές οργανώσεις της Ευρώπης ήταν η ομάδα του καπετάν Μανώλη Μπαντουβά, του καπετάν Αντώνη Γρηγοράκη Σατανά, του καπετάν Πετρακογιώργη και του Ιωάννη Δραμουντάνη Στεφανογιάννη, με πρώτη μεταξύ των τεσσάρων αυτών ένοπλων οργανώσεων την ίδρυση της ομάδας του Μανώλη Μπαντουβά. Κύριο χαρακτηριστικό της ήταν ο ενωτικός χαρακτήρας. Περιλάμβανε βενιζελικούς, κομμουνιστές και μερικούς δεξιούς. Μια φορά πήγε εκεί η ομάδα του Μπαντουβά. Πέρασαν όμως πρώτα από εδώ και ζήτησαν ένα καζάνι για να μαγειρέψουνε. Και τους δώσαμε εμείς το καζάνι από το Μητάτο και μετά από τρεις μέρες ειδοποιούνε, κατεβαίνουμε να φεύγουμε και τσίδα από εκεί να κατεβαίνουν. Ήτανε πολλοί. Η ομάδα του Μπαντουβά ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Και κατεβαίνανε και όταν φτάξανε στο λάκκο έστεκα δίπλα και μου δώσανε το καζανάκι και το πήγα στο Μητάτο και τσικαμάρωνα που έφευγα κάτω. Η αντάρτικη οργάνωση του Μπαντουβά είχε παγκρίτιο χαρακτήρα γιατί είχαν κληθεί και πήραν μέρος αντιστασιακοί και από άλλα διαμερίσματα της Κρήτης. Διατήρησε απόλυτα τον ελληνικό χαρακτήρα της και έμεινε ενωμένη ως το τέλος σχεδόν του 1943. Και μια από τις πρώτες που ιδρύθηκε ήταν η ομάδα των Ανογείων, η οποία μάλιστα εβοήθησε πάρα πολλοί Νεοζηλανδούς και Αυστραλούς, οι οποίοι δεν κατάφεραν να φύγουν από τα νότια της Κρήτης, διασκορπίστηκαν και είχαν έρθει πάρα πολλοί στα νόγια. Την πρώτη ομάδα ανογενή, η οποία ήταν με αρχηγό τότε τον Ιωάννη Δραμουντάνη Στεφανογιάννη και το λιμέρι ήταν κάτω, κοντά στο χωριό. Εκεί επήγαιναν και οι Άγγλοι και υπήρχε και ο ασύρματος, ο οποίος έπαιρνε τα μηνύματα από τη Μέση Ανατολή. Εντάχθηκα στην ομάδα αυτή, η οποία έφερε το όνομα Ανεξάρτητη Ομάδα Ανογείων Οψιλωρίτης. Ήταν δε, είχε από όλες τις πολιτικές αποχρώσεις. Από ό,τι είδα εγώ, εδώ ήταν καμιά πενταριά. Αλλά δεν έπεται ότι η ομάδα είχε μόνο αυτούς. Είχε τις πληροφοριοδότες, είχε ένα σωρό άλλα στα χωριά παντού. Κι εγώ πολλές φορές, όπως ανέβαινα να φέρω το φαΐ του πατέρα μου, μου είχαν βάλει στο σακάκι στην κάτω μεριά και είχαν ράψει μέσα σημειώματα τα οποία του δίνα. Και μεταδιδόταν έτσι, η ομάδα δηλαδή μου τσίτινε. Οι πληροφορίες από τη μια μεριά στην άλλη και όλα. Έκαναν μαζί τον αγώνα μέχρι το 43. Από τη στιγμή που άρχισαν οι Γερμανοί να υποχωρούν και άρχισε να διαφαίνεται η νίκη Ρώσων και Εγγλέζων και των άλλων από τη Δυτική Παράταξη, εμπήκε και το μικρόβιο και χωρίστηκαν οι ομάδες η ομάδα των Ανογείων και το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ έμεινε στο πρώτο λιμέρι που είχαν όλοι, στα Τσουνιά. Οι υπόλοιποι, η ομάδα με το όνομα αυτό που σας είπα, ήρθε και εγκαταστάθηκε στα Πετραδουλάκια. Ευγλάτορε, σβιγλάτορε, στη Λευτεριάς. Βρισκόμαστε στο αντάρτικο λιμέρι της Ανογιανής Ανεξάρτητης Ομάδας Οψιλωρίτης, στα Πετραδολάκια και στην πηγή των Εμπρίσκων. Εδώ ήταν το κέντρο. Εδώ συγκεντρωνόταν, εδώ παίρνανε τις αποφάσεις, γιατί τις νύχτες έφευγαν και πήγαιναν σε σπήλους ή σε μητάτα και εκεί κοιμότανε. Όταν τους έβλεπαν και όταν δεν είχαν τη δύναμη να τους αντιμετωπίσουν, υπήρχαν και είχαν βρει εκατομμύρια τρύπες. Έμπαινε μέσα, 10 χρόνους να τον εγυρεύανε, δεν τους βρίσκαν. Εκεί που ήταν το κυρίως λιμέρι της ομάδας,
ήταν μια χαούνα τεράστια. Όταν πρόβαινες από εκεί, εκεί δίπλα ήταν δύο σπήλοι. Ο ένας σπήλος μπορούσες να περάσεις 10 φορές απ' έξω και να μην καταλάβεις ότι ήταν σπήλος. Είχε μια στενή τρύπα την οποία έκλειναν με μια πέτρα και όλη μέρα να τον εγύρευε, στο σπήλιο δεν τον έβρισε. Και χωρούσε και 50 άτομα μέσα. Περιφερόμουν ανάμεσα στους αντάρτες, δεν υπήρχε άλλος κόσμος. Μόνο οι αντάρτες είχαν μεγάλη κίνηση, μετακίνηση, γιατί έπρεπε να αλλάξουν οι σκοπιές στα φυλάκια, στις σκοπιές όπου είχαν, για να παρακολουθούν αν έρχονται οι Γερμανοί και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Τότε λοιπόν μου δόθηκε μαζί με 2 ξαδέρφια μου να έρθουμε στη βρύση του Βαρσάμου, από τα Πετραδολάκια. Ήρθαμε λοιπόν και τι βρήκαμε, 1000 σφαίρες. Και αρχίσαμε και μαζεύαμε τις σφαίρες και τις βάζαμε στο πουκάμισο τώρα και πήγαμε σε αυτό το λόφο, ο οποίος είναι σαν το χωνί από πίσω. Και στην κάτω μεριά είχε αλουτσές, τέτοιες πολλές ξερές. Και σταθήκαμε από πάνω και βάλαμε πρώτα φωτιά στην κάτω μεριά και μετά πετούσαμε τις σφαίρες και έγινε ομηρική μάχη. Θέλω να μου πει τις σφαίρες εδώ πώς βρέθηκαν. Είχε περάσει η ομάδα του Μπαντουβά. Οι ομάδες ήταν μετακινούμενες και λόγω της κρισιμότητας της καταστάσεως έκανα αβαρία και ό,τι δεν ήταν άμεσο τα είχαν πετάξει γύρω από την πηγή που θα δεις και όλα αυτά, ο κόσμος ήταν γεμάτος σφαίρες, αφού εμείς τις πήραμε με τα κιλά και πήγαμε και τις καίγαμε απέναντι. Η αντίσταση άνθιζε στην περιοχή του Ψιλορίτη, γι' αυτό και οι Γερμανοί έλαβαν σκληρά μέτρα. Μεταξύ αυτών ήταν η απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιοχές με απειλή θανάτου για τους παραβάτες. Στόχος ήταν να σταματήσει η κυκλοφορία και η τροφοδοσία προς τις ορεινές περιοχές. Από τα πλάγια από εκεί και πάνω ήταν απαγορευμένη ζώνη. Αλλά οι Ανογιανοί δεν την τήρησαν αυτή τη ζώνη, διότι πού θέλα πάνε τα πρόβατά τους το καλοκαίρι. Ήταν φύση αδύνατο. Και έτσι κι εγώ ως μαντρατζής ανεβοκατέβαινα σε αυτή την απαγορευμένη ζώνη και το 42 και το 43 και το 44 μέχρι τον Αύγουστο. Οι αντάρτες είχαν τη στήριξη του στρατηγίου της Μέσης Ανατολής. Έπαιρναν από εκεί εφόδια, πολεμοφόδια, τρόφιμα, ενδύματα. Οι δε 5 άνθρωποι που μας επήρανε από εδώ να κατεβούμε κάτω και να περάσουμε τον κλειό των Γερμανών, όλοι εφορούσαν αγγλικά χιτόνια από αυτά που τα ξέρουμε όλοι, που φορούσαν οι Εγγλέζοι στρατιώτες. Πώς στέλνανε τα εφόδια? Με αεροπλάνα. Άναβαν φωτιές κάτω και περνούσαν από πάνω και τα ρίχνα. Σε μερικές περιπτώσεις δεν έπεφταν τα εφόδια, εκεί έπεφταν αλλού, τα βρίσκαν οι βοσκοί, τα παίρνανε, αλλά είχαν συνεχή υποστήριξη από το στρατηγείο της Μέσης Ανατολής. Μετά τη 10η μέρα μάχης της Κρήτης και το κάλεσμα του Μανώλη Μπαντουβά για την ίδρυση Παγκρίτιας Ένοπλης Αντιστασιακής Οργάνωσης, οι ομάδες που εναντιώθηκαν και έδωσαν τον αγώνα εναντίον των κατακτητών και των συνεργατών τους ήταν πολλές. Αντάρτες από τα δυτικά και ανατολικά της Κρήτης εντάχθηκαν στις ομάδες και αγωνίζονταν οπλισμένοι με θάρρος για να τους εξοντώσουν.